αποκλείονται από φοιτητικές χορηγίες και επιδόματα τέκνου νοικοκυριά με ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα που ξεπερνά τις 90.000. Πάμε όμως, Χρύσανθε, να δούμε αναλυτικά τι αλλάζει στις φοιτητικές χορηγίες για οικογένειες με δύο παιδιά. Λοιπόν, για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ δεν διαφοροποιείται κάτι, παραμένει το επίδομα όπως είναι και σήμερα. Για ποσά από 30.000 μέχρι 40.000 ευρώ μειώνεται το επίδομα, τη φοιτητική χορηγία κατά 7,5%, για εισοδήματα από 40 μέχρι 50.000 κατά 15%, από 50 έως 60.000 22,5%, από 60.000 έως 70.000 κατά 30%, από 70.000 έως 80.000 40% και από 80.000 έως 90.000 μειώνονται φοιτητικές χορηγίες κατά 50%. Τι θα ισχύσει για οικογένειες με ένα παιδί ή πάνω από δύο παιδιά? Αν τα παιδιά, Χρύσανθε, θα είναι τρία, τότε θα πιστώνονται 10.000 ευρώ στο οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή, εάν κάποια οικογένεια ανήκει στην κατηγορία εισοδήματος 50 με 60.000 και έχει τρία παιδιά, θα μετατίθεται στη χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία και η μείωση της χορηγίας, αντί να είναι 22,5%, θα είναι 15%. Αντίστροφα, θα ισχύσει και για όσους έχουν ένα παιδί, δηλαδή θα μεταπηδάνει στην πιο πάνω κατηγορία με μεγαλύτερη μείωση της χορηγίας. Τώρα, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι με τη στόχευση των φοιτητικών χορηγιών θα εξοικονομηθούν 20 εκατομμύρια. Εισοδηματικά κριτήρια τίθενται και για τα επιδόματα τέκνου? Ακριβώς. Να δούμε τον πίνακα που ετοιμάσαμε. Όπως διαπιστώνουμε, δεν επηρεάζονται τα επιδόματα για εισοδήματα ακάθαρτα, πάντα μιλάμε, εισοδήματα μέχρι 39.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, 39.000 μέχρι και 49.000 ευρώ, θα υπάρχει μία μείωση της τάξης του 10%. Για 49.000 μέχρι 59.000, 20% μείωση. Για 59.000 μέχρι και 69.000, 30%. Για 69.000 μέχρι 79.000, 40%. Και για 79.000 μέχρι και 89.000, η μείωση θα είναι κατά το ίμιση, κατά 50%. Mm-hmm. Τώρα, από τη στόχευση του επιδόματος τέκνου εξοικονομούνται 80 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, με τη στόχευση και των στεγαστικών δανείων, καθώς και κάποιων άλλων επιδομάτων, θα εξοικονομηθούν συνολικά το 2012 περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ένα άλλο επίπεδο εξέλιξης ανακοίνωσε αργά το απόγευμα και τη σύσταση της περιβόητης συμβουλευτικής ομάδας για το φυσικό αέριο, έτσι. Ακριβώς, η ομάδα η οποία, όπως είπα, θα ενεργεί ως συμβουλευτικό σώμα προς την κυβέρνηση και προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα λογοδοτεί άμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η συμβουλευτική ομάδα, να πούμε, Χρύσανθε, θα ασχοληθεί